Τα παιχνίδια είναι άκρως σημαντικά στην ανάπτυξη των παιδιών. Δείτε παρακάτω με ποιον απλό και εύκολο τρόπο οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να αυξήσει τη διάρκεια της προσοχής και τη συγκέντρωσής του με ένα απλό και εύκολο τρόπο. Τα παιχνίδια ενθαρρύνουν την ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπως τη νόηση, στις κοινωνικές ικανότητες, στη λεπτή και αδρή κινητικότητα. Μέσα από το παιχνίδι, το παιδί προσομοιώνει τον κόσμο και μαθαίνει να λειτουργεί σε αυτόν. Η σημασία των παιχνιδιών είναι αναμφίβολη, οπότε πάμε να δούμε τον τύπο των παιχνιδιών που προσφέρουν τα περισσότερα ωφέλη. Το πιο επιτυχημένο παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσα από παιχνίδια που έχουν πολλά μέρη. Είναι ελαφριά, έχουν διάφορα χρώματα και υφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους. Αρχικά, τα νήπια αποσπώνται από τους θορύβους του περιβάλλοντος. Σε πλήθος ερευνών βρέθηκε πως το να παίζει τηλεόραση εκτρέπει την προσοχή των παιδιών από το παιχνίδι τους, με αποτέλεσμα να έχουν μικρότερη διάρκεια αναπόσπαση του παιχνιδιού. Αλλά η τηλεόραση είναι γνωστό πως αποσπά την προσοχή μικρών και μεγάλων. Αυτό που δεν ξέρετε είναι και ότι η μεγάλη ποσότητα διαθέσιμων παιχνιδιών στο περιβάλλον του παιδιού φέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Σε έρευνα βρέθηκε ότι τα παιδιά που είχαν στο περιβάλλον τους 4 παιχνίδια έπαιξαν με περισσότερους τρόπους από τα παιδιά που είχαν 16 παιχνίδια στο περιβάλλον τους. Όσο και αν τα παιχνίδια μπορούν να προάγουν την αλληλεπίδραση και να ενισχύσουν την ανάπτυξη, η πληθώρα παιχνιδιών στο περιβάλλον μπορεί να δημιουργήσει παρόμοιο πρόβλημα με την τηλεόραση. Άλλωστε, έχει ήδη υποθεί και σε παλαιότερη έρευνα πως είναι πιθανότερο το παιδί να παίζει με πιο εξελιγμένο τρόπο αν έχει λιγότερα παιχνίδια κοντά του. Τέλος, η πληθώρα παιχνιδιών στο περιβάλλον μειώνει και τη διάρκεια που τα νήπια θα ασχοληθούν με μία δραστηριότητα μαζί με τον ενήλικα. Οπότε, ένα καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο πριν να ξεκινήσετε την νατουραλιστική παρέμβαση. Μην ξεχνάτε, τα παιχνίδια κάθε είδους είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού σας. Μπορείτε απλά να βάζετε σε μία κλειστή θήκη τα υπόλοιπα για να μην είναι όλα ταυτόχρονα μπροστά στο παιδί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Και αν θέλετε περισσότερα βίντεο για παιδιά, εγγραφείτε στο κανάλι μου.